και ήλαιος γενούιμιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων χάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και τη Θεία Σου και πανστενή Βουλή κυβερνών των κόσμων, οποιήσας εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, κατοικήν επί πάντων πρόσωπων της γης. Εκάστρο δε αυτόν ορίσας τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών. Ο και το ευσεβές ημών έθνος εξαιρέτως ευεργετήσας, την επίγνωση της εις αληθείας αυτό χαρισάμενος. Προς το φως της Ορθοδόξου πίστεως καθοδηγήσας και μεγάλους εξ αυτού την Εκκλησία πατέρας και διδασκάλους αναδείξας. Ελεύθερον μεν αυτό επί αιώνας διατηρήσας, δουλωθέν δε στηρίξας και διασώσας και εις ελεύθερον αυτής βίων εξαναστήσας. Σημερινή ημέρα είναι ημέρα χαράς και γιορτής για τα Ευγάλισσα, γιατί σαν σήμερα πριν από 155 χρόνια ικανοποιήθηκαν εθνικοί πόθη και πραγματοποιήθηκαν οράματα αιώνων. Η Κέφυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Υπαξή, Ιθάκη και τα Κέφυρα γιορτάζουν σήμερα την υλοποίηση του οράματος ελευθερίας. Όραμα που υπάρχει στην επτανήσια ψυχή από τον Οδυσσέα μέχρι τον Σολωμό και από τον Σκυλιανό μέχρι και σήμερα. Αγώνες που κράτησαν πολλούς αιώνες και οδήγησαν στην ελληνική δικαίωση του επτανησιακού λαού. Μετά τους γανιθούς τα Ευτάλισσα γνώρισα κατά σειρά την κυριαρχία των Γάλλων και των Ρουζουτούκων, ενώ το 1800 ιδρύεται η πολιτεία των 7 Ηνωμένων Νησιών, το πρώτο ελληνικό κράτος μετά την άλλωση. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκώσω των θάνατων καταργήσας, των δε διάβολων καταπατήσας και ζωή το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς, των και κοιμημένων δούλων σου, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανύος, αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκέστην άνθρωπος οζήσεται και ούχα αμαρτήσει, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Thank you.
Σε όλους. Η σημερινή μέρα εορτασμού της 155ης επετείου Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα είναι η μέρα μνήμης και παρακαταθήκης. Θέλω να συγχαρώ τις τοπικές αρχές για την εξαιρετική διοργάνωση και να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και να είστε καλά. Θα ήθελα πρώτα να ευχηθώ για όλους που γιορτάζουν, κυρίως τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες, και θα πω ότι ήταν μια σημαντική υπόθεση η αποκατάσταση της ελευθερίας του χριστιανισμού από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Διότι εδιώκετο, όπως αντιλαμβάνεστε, και το διάταγμα των Μεδιολάνων που εθέσπισε ο Κωνσταντίνος, τον καθιέρωσε την Ορθοδοξία σαν ελεύθερη πίστη. Αυτό ήταν σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι η Ζάκυνθος και τα Επτάνησα γιορτάζουν την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Μετά από χρόνια δυσκολίες και θα λέγαμε ότι ήταν και η χειρότερη σκλαβιά, διότι ήταν πολιτιστική
και ο άνθρωπος είχε αφομοιωθεί και κινδυνεύαμε έτσι να μείνουμε όχι κακά εις τη Δύση, αλλά όχι ελεύθεροι. Αυτό λοιπόν σήμερα γιορτάζουμε και το πανηγυρίζουμε. Η μέρα είναι μια εξαιρετική στιγμή για τα Επτάνησα, γιατί συμπληρώνουμε φέτος 150 χρόνια από την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι με αυτήν την ένωση αποκαταστάθηκε ένα αίτημα διαρκές, το οποίο υπήρχε στην πραγματικότητα και μετά την Επανάσταση του 1821 στα Επτάνησα και διωγγώθηκε και στηρίχθηκε αποφασιστικά από το ριζοσπαστικό κίνημα, τις ιδέες για την κοινωνική δικαιοσύνη και την ελευθερία, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο σύνολο σχεδόν των Ιωνίων νήσων. Και αυτό που μπορεί κανείς να επισημάνει και σήμερα είναι ότι αυτή η παρουσία των Επτανήσων στον κορμό, στο σύνολο της Ελλάδος, έδωσε ένα χαρακτηριστικό της σύνδεσης της Ελλάδας που είχε βρεθεί κάτω από τον τουρκικό ζυγό με την εικόνα μιας ευρωπαϊκής αντίληψης για τα πράγματα, όπως είχε διαμορφωθεί στα Ιόνια νησιά, στα Επτάνησα της εποχής. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να επαναλάβουμε αυτούς τους στόχους του ριζοσπαστικού κινήματος και να μιλήσουμε ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρη η ανάγκη για να συνεχίσουμε τον αγώνα για την δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την εθνική ανεξαρτησία. Τα Επτάνησα σηματοδοτούν αυτή τη μέρα τον αγώνα για ενότητα και την προσπάθεια για ενότητα, έτσι όπως ενώθηκαν τα Επτάνησα το 1864 με τον Εθνικό Κορμό, άλλο τόσο το αίτημα της ενότητας είναι διαχρονικό. Και αυτό βεβαίως μπορεί να μην έχει να κάνει με γεωγραφικές περιοχές σήμερα της πατρίδας μας, έχει όμως να κάνει με την αίσθηση του λαού ότι πρέπει ενωμένοι όλοι οι Έλληνες να προχωρήσουμε στο μέλλον. Πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί μας έφερε και μας ένωσε με τη μητέρα πατρίδα, με την Ελλάδα. Έχω ξαναπεί και μπορεί να μοιάζει κουραστικό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε και να ασχοληθούμε με τους τελευταίους στίχους του Εθνικού Ύμνου. Σας το λέω κάθε χρόνο. Μπας και καταλάβουμε πραγματικά το πόσο μεγάλη σημασία έχει να μην δίνουμε βάση στα σκύπτρα και στη διχόνοια, αλλά να δίνουμε βάση στη φιλία, στην αγάπη μεταξύ μας, στην αλληλεγγύη, σε όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, εύχομαι ξανά, πέραν από το χρόνια πολλά, να ξαναβγάλουμε από μέσα μας αυτές τις όμορφες πτυχές της ζωής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά.